Κάλεσμα στους αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις απίφθινε από το Ηράκλειο το μέλος του συντονιστικού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων Βαγγέλης Μπούτας. Ο κ. Μπούτας ήταν ομιλητής σε επακρίτεια σύσκεψη αγροτών το βράδυ της Κυριακής στις Αρχάνες. Καταρχήν καλούμε και την Κρήτη σε παναγροτικό παλαϊκό ξεσηκωμό, όπως όλους τους αγρότες όλης της Ελλάδας και τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα. Εργάτες, επαγγελματίες, την νεολαία, τις γυναίκες, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, την αντιλαϊκή, την φιλομονοπωλιακή, αυτή την κατάσταση που μας οδηγεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης στο ξεκλήρισμα. Τα αιτήματα είναι τα ίδια που είχαμε εκεί πέρυσι. Φορολογικό, ασφαλιστικό, η κοινή αγροτική πολιτική που μας ξεκληρίζει, τα χρέη, το φόρο στο κρασί, ο ΕΛΓΑ. Όπως τόνισε ο κύριος Μπούτας, με τα νέα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα, οι μικρομεσαίοι αγρότες οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Πέρυσι παλεύαμε και αγωνιζόμασταν να μην ψηφιστούν οι νόμοι. Φέτος παλεύουμε και αγωνιζόμαστε να μην εφαρμοστούν. Ακούστε να σου πω και να τα ξέρουν και οι συνάδελφοι της Κρήτης. Ο νόμος για τον ΕΛΓΑ προέβλεπε ότι ο κρατικός προορισμός θα δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μέχρι σήμερα δεν έδωσε τίποτα. Δεν εφαρμόστηκε, είναι στο σιρτάρι. Ζητάμε και αυτοί οι νόμοι που είναι ενάντια στους αγρότες να μπουν στο σιρτάρι. Γι' αυτό πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Αρκετοί αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης είναι αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Το σίγουρο είναι ότι αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται ως τώρα, δυστυχώς δεν θα υπάρχει μικρομεσαία αγροχία που είμαστε στο σύνολο σχεδόν η Κρήτη. Είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Δεν υπάρχουν μεγάλοι κλήρες στην Κρήτη. Και πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι όλοι μαζί με λαϊκή συμμαχία. Εδώ βιώνουμε προβλήματα που τα ξέρετε πολύ καλά, κόστος παραγωγής, τα προϊόντα μας αδιάθετα έως τζάμπα, εν ώψη των γιορτών οι ταρνοί μας τα σφάζουν, τα ταρνιά 3,80 έως 4 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, που σημαίνει ότι βιώνουμε τα προβλήματα που βιώνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Η τελική απόφαση για τις κινητοποίησεις των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο θα ληφθεί στις 17 Δεκεμβρίου, οπότε και θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας.